Το ένα είναι ότι, το πρώτο πράγμα είναι ότι θα ακτινοβολούμε κόσμο, γιατί δεν θα υπάρχει φυσική παρουσία του γιατρού και σε πολλές περιπτώσεις οι γιατροί δεν θα έχουν άλλο μέσο των επιγόντων παρά μόνο την αξιολογική. Το δεύτερο είναι ότι με βάση το Προεδρικό Διάταγμα 101, ΦΕΚ 194-20-11-98, το οποίο αφορά την λειτουργία και την ακτινοπροστασία των τμήματων του ακτινολογικού, αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση με αυτό που γίνεται, δηλαδή να δουλεύει το εργαστήριο, έστω για τις απλές ακτινογραφίες, χωρίς τη φυσική παρουσία γιατρού ή τουλάχιστον χωρίς την κάλυψη ή χωρίς την συμβουλή, έστω σε επίπεδο ευθύνης, έτσι, ή σε επίπεδο πληροφορίας για τους γιατρούς. Είναι τελείως αντίθετο με αυτά που ισχύουν και με αυτά που έχουν ψηφίσει οι κυβερνήσεις τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα να μου πείτε γιατί γίνεται αυτό. Έτσι. Γιατί γίνεται, γιατί φτάσαμε εδώ, ας πούμε. Τι είναι αυτό που οδήγησε πολλά νοσοκομεία πλέον της Ελλάδος να ζητούν παροχής υπηρεσίες απομακρυσμένης νομάτευσης. Κατά πρώτο λόγο είναι οι συνθήκες εργασίες που επικρατούν γενικά στα νοσοκομεία. Το έχουμε πει πολλές φορές, το έχουμε αναδείξει άλλες τόσες. Οι συνθήκες οι οποίες εργάζονται οι γιατροί και όλο το προσωπικό, για να μην εξαιρέω κανέναν, αλλά αυτή τη στιγμή μιλάμε για τους γιατρούς, είναι άθλιες. Γι' αυτό υπάρχουν και παραιτήσεις ανά την Ελλάδα πάρα πολλές το τελευταίο διάστημα. Ήδη και στο νοσοκομείο της Χίου από Δεκέμβρη, από ό,τι πληροφορήθηκα, παραιτήθηκε, ενώ μέσα στις μέρες αυτές παραιτήθηκε ο διευθυντής των επιγόντων, ο γιατρός των επιγόντων, ας πούμε, παραιτήθηκε και από Δεκέμβρη δεν θα υπάρξει στο νοσοκομείο. Και οι λόγοι είναι αυτοί που σας ανέφερα. Είναι η εξαντλητική και άθλια συνθήκη εργασίας και απ' την άλλη είναι και η υπενιχρή μισθή. Όλα αυτά έρχονται σε αντίθεση βέβαια με αυτά που κάνει η κυβέρνηση σημερινή. Δηλαδή, έβγαλε προχθές ο γραμματέας, νομίζω, της ΟΕΝΓΕ ένα κειμενάκι για το κρατικό νοικιάς, το οποίο και εκεί έχει το ίδιο καθεστώς στα απομακρυμένη νομάτευση όσον αφορά τις επίγουσες αξιολογικές και μαγνητικές. Λέει ότι εδώ στο νοσοκομείο της Νίκαιας γίνεται κατά βάση περίπου 200 αξιολογικές όταν εφημερεύει το νοσοκομείο αυτό. Με βάση λοιπόν την τιμολογήση που έχει, την προσφορά που έχει δώσει η εταιρεία, οι 200 αξιολογικές για ένα 24ωρο εφημερίας του κρατικού νοικιάς θα στοιχήσουν 3.874. Δηλαδή, για μία εφημερία θα δώσουμε 3.874, την ίδια στιγμή που σε ένα επιμελητή Α δίνουμε 174 ευρώ μεικτά. Να λοιπόν γιατί οι γιατροί, να άλλος ένας λόγος που οι γιατροί, όλοι είναι επιστήμονες, ή φεύγουν στο εξωτερικό, ή κάνουν, ή μπαίνουν σε εταιρείες, ή φτιάχνουν εταιρεία. Αυτό που πρέπει να γίνει, για να μην λένε κάνουμε προκηρύξεις και δεν βρίσκουμε και κάνουμε προκηρύξεις και δεν βρίσκουμε, είναι γενναία αύξηση αύριο το πρωί, για να μην πω χτες, διπλασιασμό των αποδοχών. Μας απέδειξε ο γραμματέας της ΟΕΝΓΕ ότι δίνουμε 30 φορές περισσότερα χρήματα για μία εφημερία στη Νίκαια για ένα μόνο τμήμα. Άρα λοιπόν, διπλασιασμός των μισθών των γιατρών αύριο το πρωί και προκήρυξη με άμεσες διαδικασίες όλων των κενών οργανικών θέσεων που υπάρχουν στα νοσοκομεία, για να μην νιώθει ο γιατρός που θα βάλει τα χαρτιά του σε ένα απομακρυσμένο νησί, θα είναι μόνος του.